Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονών και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου απεφάσισα να τον μιμηθώ και έφυγα μόνο μου και τράβηξα ρωτώντας δια του Άγιον Όρου. Είχα πήγει 3 φορές για να πάω στο Άγιον Όρος και ο πειρασμός με γύριζε πίσω. Όταν μικρούλης έφυγα για το Άγιον Όρος, πολλές ταλαιπωρίες υπέφερα. Πήγα ξαναγύρισα, πήγαινα μέχρι Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και γύριζα πάλι. Εγώ και μικρούλης χάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και χάρηκα μέσα μου και λέω όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήθεια για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με, έλεγα. Λοιπόν, και το θυμάμαι που έτσι κοίταζα και έλεγα ότι η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα χορτουνιασμένη. Θεέ μου, οικονόμησε να πάω σε ένα ήσυχο λιμάνι να ζήσω κοντά σου. Κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι θέλω να κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου, που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Θαύματα να διηγηθώ που έκανε ο Θεός σε μένα τον ταπεινό, το χέρι του ολοφάνερο που με προστάτευε παντού. Έρχεται μια κυρία και μου ανοίγει. Εγώ κατά τη συνήθειά μου αμέσως τρύπωσα μέσα. Τον λιωγάνι αυτή το μέρος σου κυρία. Πω να την μπροστά αυτή. Δεν έχει τα μάτα. Λοιπόν, εδώ μεταξύ με ακούσανε δεξιά και αριστερά στο διάλογο. Με ακούσανε και βγαίνανε κοπέλες από μέσα από δωμάτια. Και κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο ανώ και είπα μέσα μου.
λοιπόν, αυτή μπροστά λέει να κλείσει. Δεν κάνει μου λέει να κλείσω σε το σταυρό αυτές. Να κλείσω εγώ το σταυρό για να κλείσει τα πάντα. Και καλά τα λόγια. Λοιπόν, εγώ πού να φύγω. Πήρα κι εγώ άλλο ήχος. Του λέω άκουσε, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω εγώ. Εγώ είμαι παπάς. Ήρθα εδώ να γιάσω. Έλα δεν κάνει να κλείσω. Μα δεν το ξέρω με αυτό λέω. Αν κάνει να κλείσουν αυτές ή εσύ. Εγώ λέω αν θα ρωτήσει ο Θεός και μου πει ποιος κάνει να φιλήσει οι κοπέλες ή για η κυρία. Μπορεί να έλεγα ότι οι κοπέλες κάνει να φιλήσει, να λέτε και εδώ δεν κάνει να φιλήσει το σταυρό. Λοιπόν, σαν να προκίνησε λίγο. Ποιος θα κολλείται να φιλήσουμε. Λοιπόν, έκανε νεύμα και ήρθαν. Λοιπόν, ήσαν πλούσιν το σταυρό, εγώ έψαλα ενώ το άνομα αφήγημένο στο ψαλάκι πιο μελωδικά έτσι και αισθάνηκα μια χαρά που έτσι ο Θεός οικονόμησε να πάω εκεί πέρα στα κόλλητια. Λοιπόν, πλούσαν όλες, τους λέω παιδιά μου, είχαν βάλει εκεί πέρα κατοικούς και σχηματιστές κάποιοι, είχαν έναν και αυτές με δύο και είχαν ψαλαίσει το σπίτι τους. Και λέω παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Τι είναι αυτό. Τι λέω, ο Θεός μας αγαπάει όλους. Όλοι τον έχουμε πατέρα. Ναι, για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Είναι πολύ καλός. Μας αγαπάει όλους. Και για όλους βρέχει και για όλους βγαίνει ο ήλιος. Και όλοι μας αγαπάει. Και εμένα με αξίωσε σήμερα να ανέβω εδώ, να σας αγιάσω και χάρηκα πολύ. Χρόνια πολλά. Δηλαδή να εκδικείται τρόπον την τον πατέρα του, τη μητέρα του που το καταπίεσαν, δεν είχανε αυτοί, δεν ήσαν κοντά στο Θεό, δεν μιλούσαν με το Θεό και φρόντιζαν με αγάπη ανθρώπινη και όχι ενθυστό να τα κάνουν καλά. Έπρεπε να είναι αγάπη ενθυστό και όμως είναι πάρα πολύ σωστό και αληθινό και η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά τους γίνονται έπειτα όταν μεγαλώσουν αντίθετα και αφήνουν και τη θρησκεία και όλα και περιφρονούν και το θρησκευτικό συνέστημα της Ορθοδοξίας και τρέχουν αλλού
θα ικανοποιηθούν, γιατί είναι αυτή η καταπίεση που έχουν κάνει οι καλοί γονείς, τάχα οι ευσεβείς, που ήταν έτσι αγάπη, έτσι να κάνουν τα παιδιά τους χριστιανούς. Και όμως με αυτή την αγάπη τους τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί, η χάρη του Θεού. Μία φορά είχε έρθει μία κυρία εδώ και μου έλεγε ότι πάσχει από κατάθλιψη και μου ζητούσε να τη συμβουλέψω τι πρέπει να κάνει για να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο το οποίο σε καταραμένει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε νομίζει ότι εσύ σκέφτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εκμάλωτος μιας ιδέας. Πάντοτε όταν έχω καιρό κάτι λέω, αλλά άμα είμαι κουρασμένος δεν μπορώ να μιλήσω. Της λέω, ξέρω εγώ ένα πολύ μεγάλο φάρμακο, αλλά πρέπει να μου δώσεις προσοχή για να σου το πω. Της λέω, ξέρεις μουσικά. Μέχρι σε ραψιά βέβαια, αλλά τα έχω εγκαταλείψει όλα, είναι κάτι καταθλίψεως. Ζω όλο με τα φάρμακα. Ο διάβολος, τη δύναμη αυτή την ψυχική, μου έκανε κατάθλιψη και βασάνιζε τον άνθρωπο. Λοιπόν, της είπα, σιγά σιγά να αρχίσει να παίζει πιάνο. Και περισσότερο από όλα, της είπα, να ασχοληθεί με την προσευχή και να δώσει σημασία στην έννοια ότι πρέπει να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Χριστό. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά που τα λένε ρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοθρότηση, η ακιδεία, η παιδεία, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι έχει μεγάλο εγωισμό μέσα. Πρεσβείες της Παναχράμου Συντρός και πρόκειται και πάντως ήταν εκείνος.
Αμήν. Και επόμεσον θα ελεγχθούν. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, και πάει για την ειρήνη.